Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό εκπαιδευτικό κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια γραφή και ένα like. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την Google, η οποία πάει να ξαναγίνει η εταιρεία του λαού. Τι εννοώ με αυτό, θα κάνει ένα split στη μετοχή 1 προ 20. Αλλαγή πλεύση λοιπόν, αναφορικά με τη σύνθεση των μετοχών τη, επιχειρεί η Alphabet, η μητρική τη Google. Καθώ όπω ανακοίνωσε, θα κάνει split στη μετοχή τη, η αξία τη οποία μετά το χθεσινό κλείσιμο βρίσκεται στα 2000 557 δολάρια. Η αναλογία του split θα είναι όπως είπαμε 1 προς 20 και κάθε υφιστάμενος μέτοχος για μια μετοχή θα λαμβάνει 20 καινούργιε. Με τον τρόπο αυτό η τιμή της μετοχής θα διαρρεθεί για του 20 και έτσι θα καταστεί ξανά προσιτή και για τους επενδυτές με περιορισμένο προπολογισμό, για τους οποίους φυσικά τα τωρινά επίπεδα της μετοχής είναι τουλάχιστον απογοητευτικά. Ο λόγο για το split είναι για να κάνουμε τι μετοχέ περισσότερο προσβάσιμε, είπε η επικεφαλή τα οικονομικά τη εταιρεία Ruth Porat. Θεωρούμε, λέει, ότι έχει λογική να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μετά το σπάσιμο τη μετοχή, η τιμή τη θα πέσει στα 138 δολάρια. Ένα επίπεδο το οποίο σαφώ και θα φέρει ξανά πίσω στην μετοχική σύνθεση τη τεχνολογική εταιρεία του μικροεπενδυτέ ή αλλιώ του επενδυτέ Λιανική. Σε αυτή την τιμή, τελευταία φορά η μετοχή βρέθηκε το 2005. Το σπίτι στι μετοχέ είναι μια τάση η οποία ποτέ δεν έφυγε από τη Wall Street, αν και κατά καιρού μπορεί να μην έκανε την εμφάνισή τη για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το 2019 μόλι δύο τέτοιε κινήσει είχαν γίνει. Ωστόσο το 2020 20, έκαναν split στις μετοχές τους η Apple και η Tesla επί του παρόντος μόλις 7 μετοχές του δίκτυου. S&P 500 διαπραγματεύονται άνω των 1.000 δολαρίων, με αυτή της Amazon να έχει υπερβεί τα 3.000 δολάρια. Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει να κάνει σπλίτ στη μετοχή του από το 1999. Στο μεταξύ, η Alphabet ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της τόσο για το 4ο τρίμηνο του 2021, όσο και για το σύνολο της χρονιάς, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 41% σε σχέση με το 2020 και να διαμορφώνονται στο ρεκόρ των 258 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε, να ετοιμάζετε τα πορτοφόλια σας, να κάνετε Κίνηση γιατί στην τιμή αυτή που θα είναι θα είναι καλά να αγοράσει κανεί 5-10 μετοχέ. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα νέα. Bitcoin αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει στο ταμείο τη η Tesla του Elon Musk. Καθώ μέσα στο 2021 η Αμερικανική αυτοβιομηχανία απέκτησε κρυπτονομίσματα αξία 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είχε αγοράσει τα κρυπτο στο πλαίσιο τη βραχίδια απόδοση του Bitcoin ω μέσου πληρωμών. Ωστόσο, όπω θυμάστε όλοι, τον περασμένο Μάιο ο Musk αναγκάστηκε να άρει την απόφασή του επικαλούμενο στο υψηλό περιβαλλοντολικό κόστο για την εξόριξη των κρυπτονομισμάτων. Όσο αφορά τι επιπτώσει στα οικονομικά μεγέθη του 2021, η πρόσφατη βουτιά δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο στα ταμεία τη αυτοκινητοβιομηχανία, με τη ζημιά να καθορίζεται σε περίπου 101 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, από τι συνολικέ συναλλαγέ κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια του έτου, ο Αμερικανικό κολοσσό εμφάνισε συνολικά κέρδη 27 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο Elon Μάσκ έχει μεγάλη αγάπη στα κρυπτο, όπω γνωρίζετε, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη διαρκή του με αυτά. Μόλι αρχέ του 2022 άλλωστε ανακοίνωσε ότι θα δέχεται το Dogecoin ω επίσημο νόμισμα πληρωμών για αγορέ προϊόντων, με εξαίρεση βέβαια τα ηλεκτρικά οχήματα. Πολλοί κόσμοι, όπω είπε ο ίδιο, με τον οποίο μιλάω στι γραμμέ παραγωγή τη Tesla ή στην κατασκευή πυράβλων στην SpaceX, κατέχουν Doge. Δεν είναι όμω χρηματοπιστωτικοί οι δίμονες οι άνθρωποι τη τεχνολογία στη Silicon Valley. Γι' αυτό και αποφάσισα να στηρίξω το Doge. Είναι το κρυπτονόμισμα του λαού, όπω έχει αναφέρει πολλέ φορέ. Θέλεις να κάνεις ένα Airbnb έτσι, για ξανασκέψου το, πιστεύω ότι θα σου αποφέρει πολλά λεφτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα στο Μεξικό που βρίσκεται το ακριβότερο Airbnb του κόσμου και κοστίζει, κρατηθείτε, 33.200 ευρώ, δηλαδή 38.000 δολάρια την βραδιά. Το Casa Tau στην περιοχή Punta -Mita, έχει σχεδιαστεί από τους φημισμένους αρχιτέκτονας Τζουάν Κόλιγνουν και Μανόλο Μέστρε. Αποτελείται από 5 αυτόνομε βίλε που έχουν σουίτε με θέα θάλασσα, ξενώνε και κήπου, ενώ διαθέτει πισίνα και ιδιωτική παραλία. Επίση υπάρχει γυμναστήριο και ξυλόφουρνος για πίτσε, ενώ ένα ιδιωτικό σεφ ετοιμάζει όλα τα γεύματα, καθώ μια ομάδα από σερβιτόρου, μπάρμαν και καμαριέρε φροντίζει για του επισκέπτε. Συνολικά στα 12 υπνοδομάτια που υπάρχουν και τα 16 μπάνια του ακινήτου μπορούν να φιλοξενηθούν έω 27 άτομα. Όλα τα κτίσματα είναι φτιαγμένα με τοπικά υλικά και σχεδιασμένα ώστε να πλαισιώνουν τη θέα προ τον ειρηνικό. Ανώ. Το Casa έχει γίνει διάσημο καθώς φιλοξένησε τους διαγωνιζόμενους στο reality του Netflix του Hot to Handle. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά.